Αυτό το μαγευτικό μέρος είναι εδώ, η Αναπούρνα. Μέχρι σήμερα έχω κάνει 66 ορειβατικές αποστολές, δηλαδή έχω φύγει από την Ελλάδα για να πάω σε ένα ή περισσότερα βουνά. Βρίσκομαι στο Base Camp του K2, σε υψόμετρο 4.950. Ο στόχος μας είναι να ανέβουμε σε αυτό το βουνό. Έχω σκαρφαλώσει με επιτυχία 170 κορφές στο εξωτερικό, 5 κορφές μέσα σε αυτές που είναι πάνω από τα 8.000 μέτρα. Μπροστά μας, η κορφή Everest. Ένας από τους δύο μεγάλους στόχους είναι να μπορέσω να σκαφαλώσω και τις 14 κορφές πάνω από το 8.000 μέτρα, που είναι το κορυφαίο ορειβατικό επίτευγμα, το λεγόμενο Grand Slam. Θεέ μου, να είσαι μαζί μας. Σε έχουμε ανάγκη, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο εδώ. Οι 14 ψηλότερες κορυφές του κόσμου, πάνω από τα 8.000 μέτρα, βρίσκονται στην οροσειρά των Ιμαλαΐων και του Καρακορούμ στην Ασία και συγκεκριμένα σε Νεπάλ, Πακιστάν και Κίνα. Μέχρι σήμερα, 44 ορειβάτες κατάφεραν την κατάκτηση και των 14 συνολικά, ενώ έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 1.200 αναρριχητές κατά την προσπάθειά τους. Antonio from Kabuan, Koldawa Base Camp, over. Για τον Αντώνη Σικάρη, τον ορειβάτη που έχει σκαρφαλώσει σε 5 από τις 14 κορυφές άνω των 8.000 μέτρων, η νέα χρονιά φέρνει μεγάλους στόχους. Πάμε δυνατά. Θέλει να γίνει ο πρώτος Έλληνας που θα πατήσει στις 14 ψηλότερες κορυφές του κόσμου και ο πρώτος άνθρωπος που θα σκαρφαλώσει όλες τις κορυφές σε ηλικία άνω των 55 ετών, ολοκληρώνοντας το λεγόμενο ορειβατικό Grand Slam. Παράλληλα, θέλει να γίνει ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που θα καταφέρει να σκαρφαλώσει όλες τις οχτάρες κορυφές, αλλά και τις 82 άνω των 4.000 μέτρων στις Άλπεις. Είναι αλήθεια ότι από μικρό παιδί μου άρεσε πολύ το φυσικό περιβάλλον. Λάτρευα να βρίσκομαι στα δέντρα, στα πεύκα, γενικά στα βράχια, να βλέπω τα βουνά. Υπήρξε μία έλξη στο φυσικό περιβάλλον, αλλά δεν ήξερα ότι αυτό ήταν η αγάπη μου για την ορειβασία. Και κάπου εκεί, στο 1989, το Δεκέμβριο, υπήρξε κάποιος φίλος, ο οποίος μου μίλησε για τα βουνά και με παρότρινε να πάω στην Πάρνηθα να περπατήσουμε τη Χούνη για να ανέβουμε στο καταφύγιο. Ποιο είναι το ορειβατικό σας βιογραφικό? Σε αυτά τα 32 χρόνια που ασχολούμαι με την ορειβασία, είναι επίσης αλήθεια ότι ποτέ δεν σταμάτησα να πηγαίνω στα βουνά ούτε για ένα μήνα ούτε για λίγες μέρες. Μέχρι σήμερα έχω κάνει 66 ορειβατικές αποστολές, δηλαδή έχω φύγει από την Ελλάδα για να πάω σε ένα ή περισσότερα βουνά. Έχω σκαρφαλώσει με επιτυχία 170 κορφές στο εξωτερικό και 5 κορφές μέσα σε αυτές που είναι πάνω από τα 8.000 μέτρα. Ένας από τους δύο μεγάλους στόχους να μπορέσω να σκαρφαλώσω και τις 14 κορφές πάνω από τα 8.000 μέτρα που είναι το κορυφαίο ορειβατικό επίτευγμα, το λεγόμενο Grand Slam. Και παράλληλα έχω και ένα άλλο όνειρο, να σκαρφαλώσω τις 82 κορφές πάνω από τα 4.000 μέτρα στις Άλπεις, όπου και έχω πετύχει τις 45. Ο συνδυασμός και των δύο αυτών στόχων είναι κάτι που δεν έχει κάνει και κανείς άνθρωπος στον κόσμο. Τα 14x8 και 82x4. Οπότε αυτό θα έχει και μία παγκόσμια πρωτιά και έχει τη σημασία του κι αυτό. Οι ορειβατικές αποστολές που ήταν κάτι που μου άρεσε περισσότερο μέσα στον χώρο της ορειβασίας. Ξεκίνησαν από το 1991 το πρώτο βουνό, τον Κάφκασο, 5.642 μέτρα. Ήταν η τρίτη ελληνική προσπάθεια με επιτυχία. Και από εκεί πέρα συνεχίστηκαν συνέχεια να πηγαίνω στα βουνά όπως στη Λατινική Αμερική, στον Καναδά, στην Αφρική, κυρίως στις Άλπεις. Θέλω να
αφιερώσω αυτή την γιορτή σε όλους τους Έλληνες ορειβάτες. Είναι η στιγμή που φτάνει ο μεγάλος Θωμάς Δαβαρίνας στην κορφή του Έλμπρους. Είσαι μεγάλος. Πάντα ήθελα να ανέβω στο Everest, που ήταν η ψηλότερη κορφή, και αυτό έγινε πραγματικότητα το 2017. Μόλις βγήκαμε από το αντέρισμα της Γενέβης. Μπροστά μας η κορφή Everest. Είμαστε σε υψόμετρο 7900. Mike. Ένα σειρά δεν σταμάτησε πουθενά. Ήταν απίστευτα πράγματα. Είναι απίστευτο. Πήγαν όλα καλά, ανεβήκαμε στην κορφή του Everest και πάλι άνοιξε μετά η όρεξη για τις οχτάρες κορφές. Συνέχισα γρήγορα την επόμενη κιόλας χρονιά σε ένα πολύ δύσκολο βουνό, το Κατσετσούγκα, που 4 χρόνια δεν είχε ανέβει κανένας, από το 14 στο 18, και καταφέραμε να φτάσουμε στην κορφή του Κατσετσούγκα από 42 ορειβάτες, 11 μόνο, που μέσα σε αυτούς ήμασταν 2 Έλληνες, εγώ και ο Φώτης ο Θεοχάρης. Μετά ακολούθησε το Μανασλού, 8.163 μέτρα, όπου το ανέβηκα χωρίς βοήθεια, ήμουν σόλο ανάβαση, μαζί και με τον Γιώργο Μαρίνο, ο οποίος όμως είχε σέρπα, εγώ ήμουν χωρίς σέρπα, χωρίς να έχω κάποιον να με βοηθάει να μεταφέρει τα πράγματα, τα έκανα όλα μόνος μου. Και μάλιστα και η τελική προσπάθεια έγινε χωρίς εμπληρωματικό οξυγόνο, που ήταν μια πολύ σημαντική ανάβαση να το κάνεις χωρίς οξυγόνο, 8.163 μέτρα. Είμαι στην κορφή του Μανασλού, 8.163. Yeah! Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Ακολούθησε μετά το Λότσε, που ήταν και αυτό δύσκολο βουνό. Μάλιστα, εκεί έπαθα και πνευμονικό είδημα. Χρησιμοποίησα συμπληρωματικό οξυγόνο εκεί, προκειμένου να νιώσω λίγο καλύτερα ασφαλής. Έφτασα στην κορφή του Λότσε. Με δυσκολία, αλλά τα κατάφερα, έφτασα. 3 Μαΐου 2019. Πράγματι νιώθω πάρα πολύ αδύναμος. Ελπίζω ότι σήμερα αρχίσω να τρώω οτιδήποτε μου έχει προτείνει, εφόσον το βρω, για να αρχίσω να παίρνω δυνάμεις. Να μείνω και σήμερα και αύριο εδώ, ίσως και μεθαύριο, άλλες 3 νύχτες δηλαδή, και μετά να συνεχίσω την πορεία μου για το Base Camp. Συνέχισα με το K2 το χειμώνα. Μόλις πέρσι το χειμώνα, που επιλέχθηκα από τη Seven Summit μαζί με άλλους ορειβάτες, να πάμε σε μια συγκλονιστική πραγματικά αποστολή. Σαλάμ αλέκο. Αγωνίζονται με τα φορτία, μεταφέροντας μέχρι και 30 κιλά ο καθένας, αλλά έτσι είναι η αποστολή. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, είμαστε πολλά άτομα. Βρίσκομαι στο Base Camp του K2, σε υψόμετρο 4.950. Ο στόχος μας είναι να ανέβουμε σε αυτό το βουνό, που έχει υψόμετρο 8.611 μέτρα. Βρισκόμασταν στο Base Camp για 45 μέρες, με θερμοκρασίες από την ανώτερη θερμοκρασία να είναι 19 υπό το 0 και χαμηλότερη 29 για το Base Camp. Αλλή, αλλή! Good morning, my friend! Έμεινα 11 ολόκληρες νύχτες ψηλά, καμπένα, καπ 2, καπ 3, σε θερμοκρασίες 35 και 40 υπό το 0, σε ένα περιβάλλον πολύ σκληρό, με όλο αναρρίξει. Σε αυτό το βράχο που βλέπετε το μεσαίο, πίσω από εκεί το καπ. Υπομονή, προτιμώ τα βράχια παρά τον πάγο, τον νεροπάγο που με τσακίζει. Μου διαλύει τις γάπες. Είμαστε καλά, είμαστε ευτυχισμένοι. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας προφυλάσσει και θα μας προφυλάξει μέχρι και το τέλος. Θεέ μου, να είσαι μαζί μας. Σε έχουμε ανάγκη, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο εδώ. Καταφέραμε να φτάσουμε, όπως είπα και πριν, στο ΚΑΠ 3 λίγα άτομα, όχι το σύνολο των ατόμων, διότι οι περισσότεροι
είχαν εγκαταλείψει. Ήμουν μέσα σε αυτούς που κατάφεραν να φτάσω εκεί πάνω. Ήμουν ο μεγαλύτερος σε ηλικία. Είχα ακατάπαυστο πάθος και επιθυμία για να φτάσω στην κορφή. Έπαθα τα κρυοπαγήματα, δεν ανέβηκα στην κορφή, όμως ωφελήθηκα και από αυτό. Ποτέ δεν μετάνιωσα που συμμετείχα σε αυτή την αποστολή. Και γι' αυτό το λόγο θα ξαναπροσπαθήσω στο ΚΑΠΑ2 αμέσως μετά το καλοκαίρι τώρα του 2022. Τα δώσαμε όλα, φτάσαμε στο ΚΑΜΠ3. Είναι πολλά αυτά που θέλω να πω, αλλά όχι τώρα. Θέλω μόνο να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήθελα πάρα πολύ να φτάσω στην κορφή. Και να αφιερώσω αυτήν την κορφή σε όλους τους Έλληνες. Δεν μπόρεσα. Τελείωσα με τις 8 κορφές με την Αναπούρνα. Μια πολύ δύσκολη κορφή που ανέβηκα στις 16 Απριλίου του 2021, αμέσως μετά το ΚΑΠΑ2. Να σκεφτείτε ότι είχα πάθει κρυοπαγήματα, επέστρεψα στην Ελλάδα στις 10 Φεβρουαρίου και μόλις στις 14 Μαρτίου, ενώ ακόμα δεν είχα γίνει τελείως καλά τα κρυοπαγήματα, συνέχισα για την Αναπούρνα. Η Αναπούρνα σκεπάστηκε όλη. Έφτασα στην κορφή της Αναπούρνα, στο λιγότερο σκαρφαλωμένο βουνό του κόσμου. Σε ένα βουνό που έχουν σκοτωθεί 95 άνθρωποι, κυρίως από χιονοστιβάδες. Μπήκα, Very big. Yeah. Αυτό το μαγευτικό μέρος είναι εδώ, η Αναπούρνα, το βόρειο κομμάτι της. Πού να το πρωτοπάς, από πού να το πας μάλλον. Συνεχίσαμε μετά στον Ταολαγκύρη για τρίτη φορά. Μετά την Αναπούρνα, εκεί μας βρήκε ο κορονοϊός. Απίστευτο, στα 5.600 μέτρα, κάποιος Νεπαλέζος είχε έρθει σε επαφή με κάποιους Ινδούς, είχε κολλήσει, κόλλησε και εμάς όλους. Εκεί σταμάτησε η αποστολή, γιατί όλοι πάθαμε COVID και δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε. Μεγάλο ταξίδι για την κατάκτηση των 8 ψηλότερων κορυφών του κόσμου που ξεκινάει από το Νεπάλ, το ΒΑΙΣ ακολούθησε τον Αντώνη Σικάρη στην προετοιμασία του, η οποία περιλαμβάνει σκληρή προπόνηση με τρέξιμο, ενδυνάμωση, αναβάσεις σε βουνά και ειδική διατροφή. Η προπόνησή μου καθημερινά ξεκινά με τρέξιμο. Ξεκινώντας με ένα τρέξιμο 10, 15, πολλές φορές και 21 χιλιόμετρα, 8 η ώρα το πρωί, είναι η πρώτη προπόνηση. Μετά ακολουθεί μέσα στο CrossFit διάφορα άλλα skills, δεξιότητες που βοηθούν στην ενδυνάμωση και στην ολοκλήρωση της καθημερινής προπόνησης. Αντώνη, για σήμερα ξεκινάς με ένα κομμάτι αερόβιο, 45 λεπτά. Πρώτος σταθμός, 2 λεπτά, max θερμίδες στο ποδήλατο. Ξεκούραση 30 δευτερόλεπτα, 2 λεπτά, max θερμίδες στο κοπηλατικό. Ξεκούραση 30 δευτερόλεπτα και 2 λεπτά, max θερμίδες στο runner. 10 δεύτερα πάμε. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Σε κούραση 30 δευτερόλεπτα και μπαίνουμε διάδρομο. Πάμε λίγο. Θέλω να δείξω μια ακόμα πάμε λίγο ένταση παραπάνω. Τέσσερα, τρία, δύο, ένα, stop. Κάθε μέρα έχει προπόνηση που διαφέρει είτε σε ενδυνάμωση είτε σε αερόβια. Μάικ, ενδυνάμωση, πώς βοηθάει στην ορειβασία? Και η ενδυνάμωση βοηθάει, αλλά το βασιλιάς για το βουνό είναι το αερόβιο κομμάτι. Οπότε γι' αυτό δίνουμε και μεγάλη έμφαση για να έχει καλύτερη πρόσληψη οξυγόνου πάνω στο υψόμετρο. Γεια σας. Σημαντικό ρόλο στη σωστή προετοιμασία του Αντώνη Σικάρη παίζει η διατροφή του, που συνδέεται άμεσα με την αντοχή του στα μεγάλα υψόμετρα. Καλώς ήρθατε. Καλά είστε, αγαπημένε μου, πώς είσαι? Πώς είσαι? Καλά. Καλά, όλα καλά. Καλώς ήρθες. Πήγαμε μαζί του στον αθλίατρο και διατροφολόγο, όπου παρακολουθήσαμε τα εργομετρικά τεστ που κάνει. Πέρα να καθίσουμε να τα πούμε, να πούμε τα δικά μας. Να ξεκινάμε λίγο το κομμάτι της λιπομέτρησης. Έχουμε την καθιερωμένη τσιμπίδα εδώ, που βλέπουμε διάφορα σημεία. Γυρνάμε πλάτη. Άγατο το χεράκι. Ωραία. Το λίπος το έχουμε φτάσει στο επιθυμητό όριο.
η μυϊκή μάζα είναι στο επιθυμητό όριο. Νομίζω ότι είσαι έτοιμος για να πάμε στο επόμενο βήμα. Θα ξεκινήσουμε πρώτα να κάνουμε το ζεσταματάκι μας για να αξιολογήσουμε κάποιους καρδιοαναπνευστικούς δείκτες. Κάνουμε περίπου 10 λεπτάκια ζέσταμα και στη συνέχεια θα φορέσουμε μία μάσκα για να συλλέξουμε πάλι την εισπνοή και την εκπνοή την ώρα της άσκησης. Ξεκινήσουμε όπως πάντα με χαμηλή ένταση της άσκησης με 6 χιλιόμετρα την ώρα, περπάτημα ή τζόκινγκ. Πολύ ωραία. Μια αποστολή διαρκεί περίπου 50 με 60 μέρες. Μιλάω για μια αποστολή 8.000 μέτρων από την ημέρα που θα ξεκινήσεις από το σπίτι σου μέχρι να επιστρέψεις. Έχει το ταξίδι με το αεροπλάνο να πας σε μια πόλη της Ασίας και εν συνεχεία είτε στο Πακιστάν είτε στο Νεπάλ. Από εκεί αρχίζει το trekking για να φτάσεις στο base camp. Διαρκεί αρκετές ημέρες ανάλογα το βουνό. Μπορεί να διαρκέσει από 5 μέρες, 7 μέρες μέχρι και 10 μέρες για να φτάσεις στο base camp. Αυτό το διάστημα εγκλιματίζεσαι παράλληλα για να μπορέσεις να φτάσεις με ασφάλεια σε ένα υψόμετρο 4-4,5 έως και 5.000 μέτρα. Όταν φτάσεις στο base camp, εξοπλίζεις τη σκηνή σου, τα υλικά σου, δηλαδή μεταφέρονται όλα αυτά τα πράγματα από ανθρώπους προκειμένου να τα έχεις όλα τα υλικά σου εκεί. Και από εκεί πέρα αρχίζει η σταδιακή προσαρμογή στο υψόμετρο και το λεγόμενο εγκλιματισμό. Αρχίζει να στρώνεις την πρώτη κατασκήνωση, τη δεύτερη, την τρίτη. Ανεβοκατεβαίνεις αυτές τις κατασκηνώσεις, πηγαίνεις ψηλότερα, κοιμάσαι χαμηλότερα. Όλο αυτό διαρκεί περίπου στις 3 εβδομάδες που είναι το πρωτόκολλο του εγκληματισμού. Και αφού επιτευχθεί ο εγκληματισμός και η εγκατάσταση των κατασκηνώσεων με τα εφόδια που θα χρειαστείς κατά την τελική έφοδο, επιστρέφεις στο base camp και περιμένεις να έρθει το παράθυρο του καιρού, όπως λέμε, να υπάρχει μια καλοκαιρία 3-4 μέρες για να προσπαθήσεις την τελική σου προσπάθεια, το final push, με στόχο να φτάσει στην κορφή. Φτάσαμε από καμπένα, 5730. Βλέπετε τι γίνεται. Όλα τα μέλη της αποστολής είναι μέσα. Στις σκηνές τους, κάποιοι ετοιμάζονται. Είμαστε καλά. Εκεί είναι η σκηνή μου, με το Ντάβα. Σε ένα λεπτό είμαστε εκεί. Μαζόμαστε, έχουμε αρκετό φορτίο. Πώς θα πάμε καλά. See you later. Στο προπονητικό πρόγραμμα προετοιμασίας του Αντώνη Σικάρη για το μεγάλο του στόχο περιλαμβάνονται φυσικά και οι αναβάσεις σε βουνά. Τον ακολουθήσαμε στην αναρριχητική του προπόνηση στον Παρνασσό, όπου μαζί με τον σχηνοσύντροφό του Ανδρέα Παπανδρέου σκαρφάλωσαν στην κορυφή Γεροντόβραχος. Καλώς όρισες! Καλημέρα! Καλώς την έρθατε! Τι κάνετε? Καλά, εσύ πώς είσαι? Καλά, καλά, μια χαρά. Έλα να ετοιμάσουμε τα πράγματα, να φύγουμε. Έτοιμοι? Σχεδόν, να τα φτιάξουμε για να φύγουμε. Τώρα θα ετοιμάσουμε όλα τα υλικά που θα χρειαστούμε για τη σημερινή μας δράση. Ωραία, τι θα πάρουμε? Ξεκινάμε πάντοτε χρησιμοποιώντας ένα ντάφελ, προκειμένου να βάλουμε όλα αυτά που θα επιλέξουμε. Πρώτο πράγμα που παίρνουμε είναι τα παπούτσια. Θα διαλέξουμε την κατάλληλη μπότα. Αυτή λοιπόν η μπότα, η G5, είναι εντάξει. Παίρνουμε μετά ένα φλίς και ένα μπαντελόνι με βράνι. Αφού τελειώσουμε με τον νηματισμό, θα πρέπει να διαλέξουμε σακίδιο, οπωσδήποτε. Θα χρειαστούμε σκηνή, οπωσδήποτε. Τι σκηνιά θα πάρουμε, πόσα μέτρα? Τα σκηνιά που χρησιμοποιούμε είναι 60 μέτρα και είναι πάχους 8,5 μιλιμέτρ. Συνήθως χρησιμοποιούμε 2 ή 1 όταν πρόκειται να κάνουμε ανάλογα τη διαδρομή. Για τη σημερινή διαδρομή, 2 σκηνιά των 8,5 μιλιμέτρ, 60 εκατοστά, είναι ότι 60 μέτρα είναι ό,τι πρέπει. Είμαστε έτοιμοι για αναχώρηση. Έλα, Αντρέα, ήρθες? Έχω φτάσει, μα πίσω. Όσο ανοίγω, σου ανοίγω. Έλα, φίλε, ήρθα. Άνθρωπε μου. Όλα τέλεια, εσύ πώς είσαι, πώς θα περνάμε. Σούπερ. Πανέτοιμος. Ναι, πάμε. Ένα μη. Φύγαμε. Λοιπόν, ο Αντρέας ο Πατρέου είναι φίλος μου.
Ο πατέρας του, ο Νίκος Παπανδρέου, ήταν και αυτός φίλος μου και φυσικά με αυτόν ξεκίνησα να σκαφαλώνω πολύ παλιά, το 1993. Και τώρα συνεχίζω με το γιο του. Είναι για μένα, ξέρεις, και πολύ συγκινητικό όλο αυτό. Πρώτα με τον πατέρα, μετά με το γιο. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό. Και είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα που θα είμαστε παρέα. Το ίδιο κι εγώ. Χαιρετάω την Πόπη και φεύγουμε. Εντάξει. Σύντομα τα λέμε. Έγινε. Μέσα στις προπονήσεις μας είναι ο γιονοτόπραχος, γιατί είναι εύκολο προσβάσιμος από την Αθήνα μέσα σε 2-2,5 ώρες. Συνήθως το χειμώνα δημιουργεί συνθήκες, μπορεί κανείς να σκαρφαλώσει σε χιόνι, πάγο ή βράχο. Έχει ποικιλία διαδρομών, από εύκολες όπως είναι αυτές που θα κάνουμε και πολύ πιο δύσκολες και περισσότερο δύσκολες. Και είναι κάτι το οποίο σου προσφέρει άμεση αναρρίχηση και γρήγορη έξοδο για να επιστρέψεις αυτό το κίνητο. Πολλά κι εγώ κάτι. Μετά όταν θα θέλατε να πάρετε τα σκυλιά. Βρισκόμαστε στο χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού, όπου θα ανέβουμε στην κορυφή Ιεροντόβραχος μαζί με τον Αντώνη Σικάρη. Τελειότητα. Είμαστε πανέτοιμοι για τη δράση μας. Είναι μια πολύ όμορφη μέρα, ηλιόλουστη. Βρισκόμαστε στον Παρνασσό, στο χιονοδρομικό κέντρο Σακελάρια. Η μέρα είναι πολύ όμορφη, μένει να δούμε και οι συνθήκες πώς είναι. Το στόχο μας είναι να φτάσουμε πίσω από εδώ που βλέπετε, στο Ιεροντόβραχο, και εκεί να κάνουμε μια αναρχητική διαδρομή. Είμαστε έτοιμοι. Γεννηθήκαμε. Γεννηθήκαμε. Θα το πούμε αυτό. Το Γεροντόβραχο τον βλέπουμε μπροστά μας. Εδώ είναι κάτι άλλα λούκια, πιο εύκολα από τη Super Mountain, και είναι ουσιαστικά η βορειοδυτική της πλευρά. Εμείς θα σκαφαλώσουμε εκεί που και χτυπάει ο ήλιος, στην ανατολική της πλευρά. Είναι πολύ ωραία η μέρα, όπως είπαμε και πριν, και έχουμε μια πολύ ωραία παρέα. Το βουνό είναι ωραίο, αλλά γίνεται ακόμα πιο ωραίο όταν υπάρχουν άνθρωποι ωραίοι. Οι άνθρωποι κάνουν το βουνό. Φτάνε τα καραμπών. Αυτές οι αχμές εδώ, τα καρφιά, ακουμπάνε και μπορεί να έχεις πρόσπιση πάνω στο πάγο με ασφάλεια για να μην γλιστράς, γιατί το σκέτο παπούτσι θα γλιστρώσει. Ενώ με αυτό έχει και τα front point, αυτά που όταν είναι κάθετος ή όρθιο η πλαγιά, χτυπάς και αυτά, με αυτά χτυπάς και αφού μπουν και κάτσεις λίγο πίσω, αυτά εδώ κρατούν. Και αυτό τον τρόπο σκαφαλώνεις όπως θα δείξουμε τώρα εδώ. Βλέπετε τα τελευταία βραχάκια. Θα πάτε από εκεί πρώτα, από εκεί θα πάμε λίγο, όχι, λίγο έτσι, να έτσι λίγο τραβερσούλα. Θα κατέβουμε έτσι κάτω για να πάμε να πιάσουμε κάτω από αυτά τα βράχια. Ναι. Θα συνεχίσουμε τα βράχια και θα πιάσουμε τη σκιά. Και θα μπούμε στην καρδιά της σκιάς, όλο ευθεία επάνω που κάνει ένα χείλος, ένα λούκι, ας το πούμε, ένα γκουλότ όπως το λέμε εμείς. Μέσα στο γκουλότ αυτό θα μπούμε εκεί και θα συνεχίσουμε όλο ευθεία επάνω. Θα μιλήσουμε. Εννοείται θα μιλήσουμε. Λοιπόν, καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρήκαμε πολύ που σας είδαμε. Εμείς. Γεια σας, Αντρέα. Και πιστεύω να το τελειώσουμε γρήγορα προκειμένου να... See you in the top and... και στο αυτοκίνητο μετά.
τα χιόνια δεν ήταν καλά, ήταν επικίνδυνα για χιονοσυμβάδα, εκτός του ότι οι συνθήκες από μόνες τους, ανεξαρτήτου δηλαδή της ώρας, είχαν και αυτές πρόβλημα, διότι πλησιάζοντας προς την είσοδο της διαδρομής Sugar Mountain, έκανα τομή για να δω την κατάσταση του χιονιού και είδα ότι υπήρχαν 25 εκατοστά φρέσκο χιόνι και από κάτω ένα στρώμα παγωμένο. Αυτό η μεγάλη πιθανότητα να αποκοβόταν και να μας έπαιρνε κάτω. Ήταν ένα αχρίαστο ρίσκο. Ρίσκο στην ορειβασία πολλές φορές παίρνεις, αλλά όταν είσαι κοντά σε μια κορφή, έχεις ξοδέψει πάρα πολλές μέρες, μπορεί να πάρεις ένα παραπάνω ρίσκο. Εδώ δεν υπήρχε λόγος να πάρεις αυτό το ρίσκο σε μια διαδρομή όπως αυτή. Νομίζω ότι η πιο συγκλονιστική στιγμή στη διάρκεια της ανάβασης είναι όταν έχεις καταφέρει να φτάσεις στην κορφή, που είναι πολύ σημαντικό μέρος, αλλά για μένα η πιο σημαντική είναι όταν έχεις επιστρέψει στο base camp. Ξέρετε, δεν υπάρχει κορφή χωρίς επιστροφή, διότι η ανάβαση σε μια κορφή δεν σταματάει στο να φτάσεις στην κορφή, είναι δύο σκέλη. Και όσο δύσκολο είναι να ανέβεις, άλλο τόσο δύσκολο είναι και να κατέβεις. Μάλιστα στην κατάβαση υπάρχουν ακόμα περισσότερες δυσκολίες, γιατί μπορεί να είναι μεν κατάβαση, αλλά έχεις προέλθει από μια εφορία της επιτυχίας, έχεις προέλθει από μια μεγάλη κόπωση για να τα καταφέρεις και εκεί μπορεί να γίνουν πιο εύκολα τα λάθη. Άρα θεωρώ ότι η πιο μεγάλη στιγμή μετά την κορφή ή αν θέλετε και πριν την κορφή είναι όταν επιστρέφεις πίσω, σώσα βλαβείς στο base camp και τηλεφωνείς, επικοινωνείς με την οικογένειά σου και τους λες ότι τα καταφέραμε, είμαστε πίσω στο base camp. Αυτό που μένει από κάθε βουνό δεν είναι τόσο οι τόσο μεγάλες δυσκολίες που μπορεί να έχει, αλλά ο άνθρωπος, ο σκηνοσύντροφος που ήμουν μαζί του και όλα αυτά που βιώσαμε, που συνθέτουν ανθρώπινες σχέσεις και φιλίες που διαρκούν μια ολόκληρη ζωή και πραγματικά από κάθε κορφή ή αν θέλετε τις πιο δύσκολες κορφές θυμάμαι με τους ανθρώπους που μοιράστηκα όλες αυτές τις δύσκολες στιγμές. Ανάμεσα στα γεγονότα που έχουν σημαδέψει τον Έλληνα αλπινιστή, δεν είναι μόνο η επιτυχία της κατάκτησης μιας κορυφής, αλλά και οι απώλειες φίλων του και συναθλητών του, οι οποίες έμειναν χαραγμένες στη μνήμη του. Οι ανθρώπινες απώλειες είναι το πιο σκληρό κομμάτι μέσα στην ορειβασία. Το να διαχειριστείς το ότι χάνεις έναν άνθρωπο που το γνωρίζεις, ακόμα όμως και αν δεν το γνωρίζεις, είναι πάρα πολύ σκληρό. Συγκλονίζεσαι, σκέφτεσαι ότι κάλλιστα θα μπορεί να συμβεί και σε σένα, γιατί το βλέπεις, είναι δίπλα σου, σ' αγγίζει, όμως το ξεπερνάς μόνο με την απόλυτη αφοσίωση σε αυτό που κάνεις. Και το ξεπερνάς πιστεύοντας και υπολογίζοντας ότι είναι μέρος του παιχνιδιού. 20 Ιανουαρίου 2021. 32η μέρα της αποστολής. Είναι τώρα η τρίτη μέρα που έχουμε επιστρέψει από το rotation, από τον άδικο χαμό του Σέρζη. Πρόσφατα έχουμε το πιο νοπό παράδειγμα στο K2, το δεύτερο ψηλότερο βουνό του κόσμου. Ήμασταν 22 άνθρωποι, δύο είχαμε ατύχημα τόση. Ο ένας μπροστά μου τον είδα την ώρα που έπεφτε και δεν μπορούσαμε δυστυχώς να τον βοηθήσουμε, έχασε τη ζωή του. Όλοι όσοι ήμασταν εκεί δεν συνέχισε κανείς εκτός από 3 άτομα και βρήκανε δυστυχώς τραγικό θάνατο. Έχω χάσει και φίλους μου, όπως ο Νίκος Παπανδρέου. Το 1998, την 1η Μαΐου, στον Νταουλαγκύρη, οχτάρα κορφή, στην τότε ελληνική αποστολή που ήμασταν εκεί. Υπήρχε και ένα άλλο μέλος στην δική μου ομάδα, ο Μπάμπης ο Τσουπράς. Χάθηκε και αυτός, σε αυτό το βουνό. Βρισκόμαστε στα 630, ανεβαίνουμε για το K2, που είναι εκεί στα περίπου 6,5. Εδώ σε αυτό το σημείο ανεβαίναμε τότε με τα παιδιά, όπου ο Μπάμπης μας ανακοίνωσε την πτώση του Νίκου. Σαν τώρα το θυμάμαι μετά από 21 χρόνια. Ακριβώς εδώ. Μόνο τη σωστή μάμα όταν μου είπε ότι συνέβη ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε μια υποτική αποστολή. Σκοτώθηκε ο Νίκος Παπανδρέου. Και εσάς κινδύνευσε η ζωή σας.
Κινδύνεψε εκείνη τη στιγμή εξαιτίας των κρυοπαγημάτων, τα οποία όμως ήταν σωστή απόφαση να μην συνεχίσω. Εάν συνέχιζα, θα κινδύνευε ακόμα περισσότερο, ίσως να είχα και εγώ την ίδια κατάληξη. Όμως τα πόδια μου πάθαν κρυοπαγήματα. Ευτυχώς επέστρεψα πίσω. Πήγα σε ένα νοσοκομείο του Πακιστάν. Εκεί νοσηλεύτηκα και μου παρήχανε τη βοήθεια και την νοσηλεία που χρειαζόταν. Και σταδιακά τα πόδια μου έγιναν καλά. Ύστερα από πολύωρη και επίπονη προσπάθεια σε ένα δύσκολο πεδίο, πυροσβέστες και εθελοντές καταφέρνουν να μεταφέρουν τις ορούς των τριών ορειβατών σε σημείο που φθάνουν τα ασθενοφόρα για να τις παραλάβουν. Δυστυχώς για όλους, η χιονοστιβάδα που πλάκωσε τους λάτρεις του βουνού στα ύδατα της Στιγός δεν τους άφησε περιθώρια να επιβιώσουν. Πρόσφατα χάθηκαν και τρεις έμπειροι ορειβάτες στα Καλάβρητα. Τους γνωρίζατε? Τι μάθατε για την υπόθεση αυτή? Ήταν γνωστοί στο χώρο, ειδικά ο Τορέλη. Ένας από τους καλύτερους Έλληνες αναρχητές με πολύ σπουδαίες επιδόσεις. Νομίζω ότι και εκεί συνέβη το ίδιο. Η ορειβασία είναι ένα επικίνδυνο σπορ. Υπάρχει η πιθανότητα να χάσεις τη ζωή σου. Σαφώς χρειάζεται να προσέχεις πάρα πολύ και να παίρνεις όλα τα μέτρα προστασίας για να παραμένεις ασφαλής. Όμως αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι για να είσαι τελείως ασφαλής, θα πρέπει να μειώσεις πάρα πολύ τις δράσεις σου. Δηλαδή να κάθεις στον καναπέ σου. Υπάρχουν στιγμές που θα πάρεις ρίσκο. Εκεί παίζει ρόλο και η τύχη. Πρέπει να είσαι τυχερός. Θέση Γιώχ 3720. Είμαστε έτοιμοι τώρα να ξεκινήσουμε. Θωμάς. Εδώ απέναντι θέλουμε να κάνουμε αυτές τις κορφές. Είναι τα πάντα παγωμένα, πανέμορφα. Θα είναι συναρπαστική νύχτα, μείον 8, όλα καλά, είμαστε έτοιμοι. Και οι πιο χαμηλές κορυφές είναι κάτι πιο απλό για σας? Οι πιο χαμηλές κορυφές, όσο και αν φαντάζουν ότι η δυσκολία είναι στο ύψος, δεν είναι ακριβώς έτσι. Το ύψος έχει τις δυσκολίες του υψομέτρου και του περισσότερου αφιλόξενου πεδίου, τοπίου. Όμως, οι πιο τεχνικές κορυφές είναι συνήθως οι χαμηλές, στις Άλπεις. Καταρχήν, ό,τι σκαφαλώνεις το κάνεις χωρίς καμιά βοήθεια. Εσύ με τον σκηνοσύντροφό σου, έχει πολύ τεχνική δυσκολία. Είναι μικρότερη διάρκεια, αλλά έχει πολύ τεχνική δυσκολία. Απαιτείται υψηλή κατάρτιση, υψηλή τεχνική για να σκαφαλώσεις κορφές 4.000 μέτρων στις Άλπεις και ειδικά από δύσκολες διαδρομές, αν επιλέξεις. Συνεπώς, έχει ένα άλλο challenge, έχει ένα άλλο ενδιαφέρον που είναι πολύ, πολύ όμορφο κι αυτό. Εκεί έχω πετύχει πολλές κορφές, 63 συνολικά κορφές πάνω από 4.000 μέτρα. Έχω πολλές πάνω από τα 3.000 μέτρα και αρκετές πάλι πάνω από τα 2.000 μέτρα στις Άλπεις. Οι Άλπεις είναι κάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Πραγματικά είναι κομμάτι που μπορώ να είμαι και με την οικογένειά μου και να κάνω 1-2-3 μέρες μια ανάβαση και να επιστρέφω να τους βρίσκω. Η οικογένεια για τον Αντώνη Σικάρη ήταν πάντοτε το στήριγμά του. Η σύζυγος άλλοτε τον ακολουθούσε στα ταξίδια του και άλλοτε περίμενε νέα του μετά από κάθε αποστολή. Η επικοινωνία με την οικογένειά μου πλέον είναι εφικτή μέσα από το δορυφορικό τηλέφωνο, το οποίο έχουμε και μπορούμε να μιλήσουμε και 1-2 φορές την ημέρα. Πλέον αυτό βοηθάει πάρα πολύ την ψυχολογία. Το να ακούς τα πρόσωπα που σε αγαπούν και να μιλάς μαζί τους είναι συγκλονιστικό, σε βοηθάει πάρα πολύ. Όμως, μια που μιλάμε για επικοινωνία, αξίζει να πω ότι τη δεκαετία των πρώτων αποστολών από το 1990 μέχρι το 2000, που δεν υπήρχε καμία επικοινωνία, λείπαμε σε αποστολές όπως το Κονκούρ, στην Κίνα, χωρίς να υπάρχει κανένα νέο. Θυμάμαι ότι είχα επιστρέψει από την Κίνα στο Πακιστάν, γιατί από εκεί θα πετάγαμε για την Ελλάδα, και είχα τηλεφωνήσει στο σπίτι μετά από 62 μέρες και τους είπα ότι «Γεια σας, είμαι ένας φίλος από τα παλιά», γιατί είχε τηλεφωνηθεί. Μάλιστα, τη δεύτερη φορά το 1994 θυμάμαι ότι ο γιος μου γεννήθηκε στις 24 Αυγούστου. Εγώ ήμουν πάλι σε αυτό το βουνό. Είχα φύγει τον Ιούνιο, ήταν και πέσαμε στις 10 Αυγούστου και ο γιος μου γεννήθηκε στις 24. Δεν ήξερα αν θα γεννηθεί ή όχι, αν θα τον προλάβω δηλαδή πριν τη γέννησή του. Το πιο σημαντικό κομμάτι της υποστήριξής μου είναι η οικογένειά μου. Διότι αν δεν υπήρξε η γυναίκα μου η Πόπη και ο γιος μου ο Γιάννης και η κόρη μου η Βιολέτινα, δεν θα μπορούσα να πετύχω όλα αυτά. Είμαι όμως πιο πλούσιος πλέον, γιατί στα πρόσωπα που με αγαπούν έχει προσθεθεί και η γονή μου Ήρυδα, που είναι μόλις 20 μηνών. Με λέει «Πα», δεν με λέει «Παππού», ακόμα είναι πολύ μικρή, αλλά συνεχώς δείχνει βουνά και συνεχώς φαίνεται ότι κάτι συνέβη και τα αγαπάει και εκείνη από τόσο μικρή.
Έχετε λυγίσει ποτέ? Έχετε λυγίσει σε αποστολή, δηλαδή να σας λείπει η οικογένειά σας, να έχετε απογοητευτεί με κάτι? Δεν είναι εγωιστικό, αλλά νομίζω ότι δεν έχω ποτέ πει, δεν έχω λυγίσει ποτέ, δεν τα έχω παρατήσει μέχρι στιγμής ποτέ, όχι. Ποτέ δεν σκέφτηκα να σταματήσω το βουνό ή την προσπάθεια γιατί ήταν κάτι το οποίο θεωρούσα ανυπέρβλητο. Σαφώς έχω επιστρέψει πίσω από κορφές και δεν τις έχω καταφέρει, γιατί θεωρώ ότι η ασφάλεια είναι το σημαντικότερο πράγμα. Ο κυριότερος μέντορας της ζωής μου ήταν ο πατέρας μου. Δεν με έφερε απλώς η ζωή, ήταν πραγματικός μέντορας. Γι' αυτό που είμαι, γι' αυτό που έχω πετύχει στη ζωή μου, σε όλους τους τομείς, το οφείλω στον πατέρα μου. Ο πατέρας μου μου έμαθε από τότε που θυμάμαι να υπάρχω στη ζωή ότι δεν έχει σημασία τι θα κάνεις στη ζωή σου. Σημασία έχει να προσπαθείς να το κάνεις τέλειο. Και για να το κάνεις τέλειο, πρέπει να έχεις στόχους, μεγάλους στόχους. Έτσι, μεγαλώνοντας με αυτές τις αρχές και αξίες, είναι γεγονός ότι ξεκίνησα με ένα μικρό μαγαζί στο Εγάλιο, που ήμουν πολιτής στο μικρό μας οικογενειακό μαγαζί με τις ηλεκτρικές συσκευές. Και στηριζόμενος και ακούοντας πάντοτε αυτά που μου έλεγε ο πατέρας μου, κατάφερα μέσα σε 20 χρόνια να έχω μία από τις 4 μεγαλύτερες αλυσίδες ηλεκτρικών συσκευών στην Ελλάδα, τα καταστήματα Σικάρης. Ο πατέρας μου όμως μου έμαθε κάτι πολύ σημαντικό, την τιμιότητα. Όταν δεν είστε στο βουνό, τι σας αρέσει να κάνετε? Μου αρέσει να ταξιδεύω με προορισμό τα βουνά. Μου αρέσει να πηγαίνω σε κάποιο μέρος που θα κάνω μια δράση στο βουνό. Οι στόχοι της ζωής μου, που είναι οι κορφές και τα δύο μεγάλα αυτά project, καταρχήν μου δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στο να ζω στη ζωή μου. Η ζωή είναι πολύ όμορφη και η ευτυχία στη ζωή, όπως πολλές φορές έχω πει, είναι στα απλά πράγματα και όχι στην αναζήτηση μιας αργίας ή των καλοκαιρινών διακοπών ή των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Μπορεί να είμαστε ευτυχισμένοι με το οτιδήποτε και αν κάνουμε. Για μένα είναι ευτυχία να βρίσκομαι στα βουνά. Νιώθω υπέροχα, έχω στόχο, έχω σκοπό και αυτό το ταξίδι για αυτό το στόχο και για αυτό το σκοπό με γεμίζει με ατελείωτη ικανοποίηση και γι' αυτό άλλωστε το υπηρετώ. Η προσπάθεια του Αντώνη Σικάρη για το 2022 αναμένεται να ολοκληρωθεί το φθινόπωρο. Ο έμπειρος ορειβάτης έχει στόχο να κατακτήσει άλλες 6 κορυφές, φτάνοντας συνολικά τις 11 από τις 14 ψηλότερες του κόσμου. Και τα όνειρα συνεχίζονται, καθώς η αγάπη για τη δική του παιδική χαρά, όπως συνηθίζει να αποκαλεί τα βουνά, δεν τελειώνει ποτέ, αφού εκεί νιώθει πάντα ευτυχισμένος σαν μικρό παιδί. Το να βλέπεις τη γη από τα 8.000 μέτρα είναι συγκλονιστικό και μαγικό. Υπόθεει ότι από τόσο ψηλά μπορείς να δεις την καπηλότητα της γης. Δεν είναι βέβαια ακριβώς αλήθεια, πρέπει να πας πολύ ψηλότερα για να το δεις αυτό. Όμως, όπως έτσι είναι, ειδικά στα Ιμαλάια, ένα δάσος από κορφές, νομίζω ότι κάτι τέτοιο σου συμβαίνει. Είναι συγκλονιστικό, βλέπεις ότι είσαι πολύ σημαντικός που το έχεις πετύχει, να φτάσεις εκεί πάνω. Γιατί έχεις νικήσει τον εαυτό σου, ότι έχεις ξεπεράσει κάθε προσδοκία σου, έχεις ικανοποιήσει το όνειρό σου. Απ' την άλλη μεριά όμως όλο αυτό που βλέπεις, πραγματικά συνειδητοποιείς ότι είσαι ασήμαντος μπροστά σε όλο το μεγαλείο αυτών των κορφών και το δημιούργημα όλο αυτό το τεράστιο της φύσης. Σίγουρα όμως παίρνεις πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, χαρά, και ειδικά όταν έχεις σειρά από κορφές και πρόγραμμα, το καλύτερο push για να συνεχίσεις είναι η επιτυχία. Είναι η άτιμη επιτυχία φέρνει αυτοπεποίθηση, το έχω πει πολλές φορές, και η αυτοπεποίθηση με τη σειρά της φέρνει νέες επιτυχίες.